Το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου με λίγα λεπτά διαφορά πέρασαν το πρωί οι 31 ετών δικηγόρος και ο 49χρονος που μετά την καταγγελία επιχειρηματία συνελήφθησαν για εκβίαση. Ο 49χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης και μεταξύ άλλων πλημεληματικές κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοκατοχή, ενώ στη δικηγόρο απαγγέλθηκε η κατηγορία της άμεσης συνέργειας στην εκβίαση, όπως και το αδίκημα της απιστίας. Η θέση του είναι αρνητική απέναντι στην κατηγορία. Η νεαρή δικηγόρος και ο 49χρονος, που σύμφωνα με τον συνήγορό του αρνούνται τις κατηγορίες, ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο το μεσημέρι. Μια υπόθεση εντελώς εισαγωγικών ιδιωτική. Δηλαδή ο λόγος ενός πατέρα και ενός γιου, φερωμένων ως παθόντων, κατά του λόγου των δύο κατηγορουμένων. Άρα ο λόγος τους εναντίον του λόγου των κατηγορουμένων. Δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό έβριμα, δεν υπάρχει μια τρίτη άποψη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο δικηγορικό κόσμο του Ηρακλείου, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένεται να πράξει με την 31 ετών δικηγόρο όσα πειθαρχικά προβλέπονται στον κώδικα δικηγόρων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί το θέμα και θα πράξει ό,τι ορίζεται και στον χρόνο που ορίζεται από τον κώδικα περί δικηγόρων. Καμία άλλη δήλωση θα σας κάνω σε αυτή τη φάση. Η σύλληψη της 31χρονης, μια ανάσα από τα δικαστήρια χθες το πρωί, έγινε μετά την καταγγελία 69χρονου επιχειρηματία και του 40χρονου γιού του. Ο 69χρονος, όπως υποστήριξε πριν λίγες μέρες, έπεσε θύμα επίθεσης με λωστό και κατέληξε τραυματισμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο 40χρονος γιος του, που ήταν παρόν στο επεισόδιο μέσα στο εργοστάσιο τους σε περιοχή εκτός του Ηρακλείου, μίλησε για εκβίαση από τοκογλύφους, ενώ υποστήριξε ότι είχαν αναγκαστεί να δίνουν στον κατηγορούμενο κάθε μήνα 20.000 ευρώ με τη μεσολάβηση της νεαρής δικηγόρου, η οποία φέρεται να σχετίζεται με τον 49χρονο. Αυτή είναι μια δικογραφία που δημιουργήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος από τις καταθέσεις ενός πατέρα και του γιού του, οι οποίοι έχουν μια επιχείρηση. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία προσπαθούν να βρουν να χρησιμοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν ο ίδιος άρχισε να μην πληρώνει τις 20.000 ευρώ μηνιαίως, άρχισαν και οι απειλές, ακόμη και για τα παιδιά του 40χρονου. Απειλές που κορυφώθηκαν με την επίθεση στο εργοστάσιο, η οποία έγινε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και οδήγησε στην ασφάλεια γιο και πατέρα. Αυτές οι υποθέσεις εκφυλίζονται. Αυτό το θέμα είναι ότι μέχρι να εκφυλιστούν αυτές οι υποθέσεις δικονομικά, κάποια πρόσωπα, κάποιες τιμές, κάποιες υπολήψεις θα λιδωρούνται και, αν θέλετε, σπηλώνονται. Από τα στοιχεία πάντως που σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ελέγχονται, είναι από τη μια ότι η 31χρονη δικηγόρος είχε ζητήσει από το 40χρονο επιχειρηματία να παραδώσει στον 49χρονο το μεγάλης αξίας ρολόι που φορούσε ως προκαταβολή για όσα χρωστούσε, όπως επίσης αίσθηση δημιουργεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακίνητο που είχε αγοράσει ο 40χρονος γιος του επιχειρηματία, το οποίο αδυνατούσε να ξεπληρώσει, είχε περάσει στο όνομα της νεαρής δικηγόρου.